Οι πρώτοι κάτοικοι στο Ακρωτήρι εγκαταστάθηκαν στη Σαντορίνη την νεολιθική εποχή. Στο ξεκίνημα της εποχής του Χαλκού, οι αρχαιολόγοι μιλούν ήδη για τον οικισμό στο Ακρωτήρι. Τα επόμενα χρόνια ο οικισμός μεγάλωσε και χάρη στο λιμάνι του αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του Αιγαίου. Ο πλούτος έδωσε την ευκαιρία στους κατοίκους του Ακρωτηρίου να δημιουργήσουν ένα μοναδικό πολιτισμό με μια πορεία 4.000 χρόνων στο χώρο του Αιγαίου. Ο οικισμός στο Ακρωτήρι έχει έκταση περίπου 200 στρέμματα. Όλα τα στοιχεία των ανασκαφών μαρτυρούν το υψηλό βιωτικό επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού επίπεδου των κατοίκων του Ακρωτηρίου. Η πολεοδομία, τα πολυόροφα κτίρια, το αποχετευτικό δίκτυο, οι υπέροχες τοιχογραφίες δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη και πρόοδο. Τις πρώτες συστηματικές ανασκαφές στο Ακρωτήρι ξεκίνησε ο σπουδαίος Έλληνας αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος το 1967 και τη συνέχισε μέχρι το θάνατό του το 1974. Τη σκητάλη της διεύθυνσης των ανασκαφών πήρε ακόμη ένας σπουδαίος Έλληνας αρχαιολόγος, ο Χρήστος Ντούμας, που συνεχίζει το έργο του Μαρινάτου. Το Ακρωτήρι υπήρξε εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου σε πλήρη ακμή μέχρι τη στιγμή γύρω στο 1700 με 1600 π.Χ., που μία μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης ανάγκασε τους κατοίκους του να μεταναστεύσουν. Υλικά από την ηφαιστειακή έκρηξη κάλυψαν τα πάντα και ήρθε η αρχαιολογική σκαπάνη να ρίξει κάποιο φως ήδη από τον 19ο αιώνα. Ο προϊστορικός οικισμός του Ακρωτηρίου είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον ελλαδικό χώρο. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Αιγαίου στα προϊστορικά χρόνια ήταν το Ακρωτήρι. Οι πρώτες εγκαταστάσεις στο Ακρωτήρι χρονολογούνται από την ύστερη νεολιθική εποχή, τουλάχιστον από την 4η χιλιετία π.Χ. Κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή την 3η χιλιετία π.Χ., υπήρχε οικισμός στο Ακρωτήρι. Κατά τη μέση και την πρώιμη ύστερη εποχή του Χαλκού, 20ος έως 17ος αιώνας π.Χ., ο οικισμός αυτός επεκτάθηκε και αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα και λιμάνια του Αιγαίου. Η μεγάλη του έκταση, περίπου 200 στρέμματα, η άριστη πολεοδομική του οργάνωση, το αποχετευτικό του δίκτυο, τα περίτεχνα πολυόροφα κτίρια με τον έξοχο τοιχογραφικό διάκοσμο, την πλούσια επίπλωση και την οικοσκευή μαρτυρούν για τη μεγάλη του ανάπτυξη. Τα ποικίλα εισηγμένα προϊόντα που βρέθηκαν μέσα στα κτίρια δείχνουν πόσο ευρύ ήταν το πλέγμα των εξωτερικών σχέσεων του Ακρωτηρίου. Διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Μινωική Κρήτη, αλλά βρισκόταν σε επικοινωνία και με την Ηπειρωτική Ελλάδα, τη Δωδεκάνησο, την Κύπρο, τη Συρία και την Αίγυπτο. Η ζωή στην πόλη τελείωσε απότομα το τελευταίο τέταρτο του 17ου π.Χ. αιώνα, όταν οι κάτοικοί της αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν εξαιτίας ισχυρών σεισμών. Η έκρηξη του ηφαιστείου ακολούθησε. Τα ηφαιστειακά υλικά που κάλυψαν την πόλη και ολόκληρο το νησί προστάτευσαν ως σήμερα τα κτίρια και το περιεχόμενό τους, όπως έγινε και στην Πομπεία. Στοιχεία για την κατοίκηση του Ακρωτηρίου της Θήρας κατά την προϊστορική εποχή άρχισαν να έρχονται στο φως από το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα.
Οι συστηματικές όμως ανασκαφές άρχισαν εκεί το 1967 από τον καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο υπό την αιγίδα της εν Αθήνες αρχαιολογικής εταιρείας. Ο Μαρινάτος αποφάσισε να ανασκάψει στο ακροτήρι, ελπίζοντας ότι θα επαληθεύσει μια παλιά του θεωρία που είχε δημοσιεύσει από την δεκαετία του 1930, ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε την κατάρρευση του πολιτισμού της Μινωικής Κρήτης. Μετά τον θάνατο του Μαρινάτου, στα 1974, η ανασκαφή συνεχίζεται υπό την διεύθυνση του καθηγητού Χρήστου Ντούμα. Από τα ευρήματα των ανασκαφών είναι πλέον γνωστό ότι η περιοχή του ακροτηρίου κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά την ύστερη νεολιθική περίοδο, γύρω στο 4500 π.Χ. και κατά τον 18ο αιώνα π.Χ. είχε εξελιχθεί σε πόλη. Στις αρχές του 17ου αιώνα π.Χ. υπέστη μεγάλες καταστροφές από σειρά σεισμών, αλλά στην συνέχεια πολλά από τα κτίρια επισκευάστηκαν και άλλα έμειναν όπως ήταν, ενώ νέα κτίρια κτίστηκαν κοντά στα παλαιότερα και η πόλη επεκτάθηκε προς τα βόρεια. Η πόλη άκμαζε κατά την υστεροκυκλαδική περίοδο, μέχρι τον ενταφιασμό της από την λεγόμενη Μινωική έκρηξη. Η υστεροκυκλαδική περίοδος είναι σύγχρονη με την υστερομινωική περίοδο στην Κρήτη, περίοδος κατά την οποία άκμαζαν τα νέα ανάκτορα, νεοανακτορική περίοδος εκεί. Η θέση του ακροτηρίου ήταν ιδανική για ασφαλές αγκυροβόλιο, καθότι ήταν προστατευμένη από τους βόρειους ανέμους, ενώ ταυτόχρονα η μορφολογία του εδάφους ευνοούσε την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων. Πιθανολογείται ότι ήταν η πρωτεύουσα του νησιού, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η έκταση των ανασκαφών είναι κοντά στα 14 στρέμματα και έχει αποκαλυφθεί ένα μικρό ποσοστό της προϊστορικής πόλης. Η δόμηση ήταν πυκνή και διέθετε πολυόροφα κτίρια με πλούσιες τοιχογραφίες, οργανωμένες αποθήκες, βιοτεχνικούς χώρους, άριστη πολεοδομική οργάνωση με δρόμους, πλατείες και αποχετευτικό σύστημα, το οποίο περνούσε κάτω από το λιθόστρωτο και συνδεόταν απευθείας με τα σπίτια. Τα οικοδομικά υλικά ήταν πέτρες διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, κυρίως ηφαιστειακές, πυλός για συνδετικό κονίαμα, άψητες πλίνθη, τούβλα, που ενισχύονταν με άχυρο, ξυλία και ασβεστοκονίαμα. Το μεγάλο πλήθος από τοιχογραφίες, με τις οποίες ήταν διακοσμημένοι πολλοί από τους χώρους των κτηρίων, κατά κανόνα των άνω ορόφων, υποδηλώνουν μια εξελιγμένη και εκλεπτισμένη αστική κοινωνία, η οποία ντυνόταν με πολυτέλεια, κομψότητα και εντυπωσιακή πολυχρωμία. Το γεγονός ότι στον οικισμό δεν βρέθηκαν καθόλου ανθρώπινοι σκελετοί μαρτυρεί ότι μια σειρά από προειδοποιητικούς σεισμούς εξανάγκασε τους κατοίκους να τον εγκαταλείψουν έγκαιρα. Πάντως, πριν ταφεί ο οικισμός κάτω από την Ελαφρόπετρα και την τέφρα της ηφαιστειακής έκρηξης,
είχε χτυπηθεί από μεγάλο σεισμό, αλλά η κατοίκηση στην πόλη δεν σταμάτησε ποτέ. Άλλα πρόδρομα της ηφαιστειακής εκρήξεως φαινόμενα όμως ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι οι εργασίες διάνοιξης των δρόμων δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ ένας μεγάλος αριθμός από αγγεία βρέθηκαν πάνω σε σωρούς μπάζων, όπου προφανώς είχαν τοποθετηθεί αρχικά για να μεταφερθούν σε πιο ασφαλείς θέσεις. Επίσης, ενδείξεις της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες στην πόλη, αλλά και την πεποίθηση των κατοίκων ότι κάποια μέρα θα επέστρεφαν στα σπίτια τους, μαζεύουμε από τα πύληνα αγγεία, τα υφάσματα και τα διαφόρων υλικών σκεύη που βρέθηκαν σωρευμένα κάτω από πόρτες ή σε κόγχες των δωματίων. Ενδείξεις για το πού κατέφυγαν οι κάτοικοι δεν έχουμε. Ο χρόνος πάντως μεταξύ του μεγάλου σεισμού και της ηφαιστειακής έκρηξης δεν πρέπει να υπερεύαινε τις λίγες δεκάδες ημέρες. Ενώ η χρονική διάρκεια από τις πρώτες εκρήξεις μέχρι την δημιουργία της καλδέρας υπολογίζεται σε 2 με 3-24 ώρα. Τα αλλεπάλληλα κύματα ελαφρόπετρας και τέφρας παρέσυραν τις στέγες και τα ανώτερα τμήματα των κτηρίων του οικισμού. Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και την απόθεση των ηφαιστειακών υλικών που οδήγησε στον ενταφιασμό του οικισμού, ακολούθησε καταρακτώδης βροχή, η οποία προκάλεσε την διάβρωση της ελαφρόπετρας και της τέφρας. Και σε πολλές περιπτώσεις έφτασε μέχρι και το προεκρηξιακό έδαφος. Η βροχή αυτή μετέφερε ρευστή λάσπη στα ισόγεια των κτηρίων του οικισμού, κάτι που οδήγησε τόσο στη διατήρηση του περιεχομένου τους, όσο και σε αρκετές περιπτώσεις στη διατήρηση στη θέση τους των δαπέδων των υπερκείμενων ρόφων. Η αρχική χρονολόγηση της μινωικής έκρηξης βασίστηκε σε συγκριτικές μελέτες της τεχνικής των πύληνων αγγείων και σε αιγυπτιακές πηγές και είχε εκτιμηθεί ότι η έκρηξη του ηφαιστείου που κατέστρεψε την πόλη είχε συμβεί το 1500 π.Χ. Οι απόρριτες χρονολογήσεις όμως που έγιναν με βάση τον ραδιενεργό άνθρακα, τη δενδροχρονολόγηση και την παγοχρονολόγηση μετατόπισαν την ημερομηνία 100 με 150 χρόνια παλαιότερα, ενώ η πλέον πρόσφατη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ενός κλαδιού ελιάς που θάφτηκε από την τέφρα της έκρηξης τοποθετεί την ημερομηνία μεταξύ 1627 και 1600 π.Χ. με πιο πιθανό το διάστημα μεταξύ 1613 με 1614 π.Χ. Η νέα χρονολόγηση αποδεικνύει την μη σύνδεση της έκρηξης με την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού που συνέβη πολύ αργότερα και είχε περισσότερο τον χαρακτήρα παρακμής. Λόγω της μεγάλης δύναμης της έκρηξης που προκάλεσε μεγάλες γεωμορφολογικές αλλαγές στο νησί και την ανάδυση του ηφαιστειακού κόνου της Νέας Καμένης, εκεί που βρίσκεται ο κρατήρας του ηφαιστείου σήμερα, αλλά και λόγω του σχήματος του νησιού, ομοιάζει με ημισέλινο, και τα δύο μικρά νησάκια, Παλαιά και Νέα Καμένη, στο μέσο της βαθιάς λεκάνης, Καλντέρα, το νησί συνδέθηκε με τον μύθο της βυθισμένης Ατλαντίδας, όπως την περιέγραψε ο Πλάτων. Φυσικά καμία επιστημονική απόδειξη δεν υπάρχει έως τώρα ούτε για την ύπαρξη της Ατλαντίδος, αλλά κυρίως για την ταύτισή της με το νησί της Θήρας. Σε σχέση με την εποχή του χρόνου που έγινε η έκρηξη, πιθανολογείται ότι ήταν άνοιξη, καθώς έχουν ανακαλυφθεί στο στρώμα των υλικών της έκρηξης κοκκιγύρης από ελιές και κονοφόρα δέντρα. Τα κτίρια
είχαν δύο ή τρεις ορόφους και πολλά δωμάτια. Τα πλουσιότερα ήταν κατασκευασμένα από πελεκητές πέτρες, κυβόλιθους και ηφαιστιακά πετρώματα με ιδιαίτερα αδρή επιφάνεια που ο Μαρινάτος ονόμασε «ξεστές πέτρες» και αντίστοιχα ονόμασε τα μεγάλα πανταχώθεν ελεύθερα κτίρια των οποίων οι εξωτερικοί τείχοι είχαν κατασκευαστεί από τους κυβόλιθους αυτούς «ξεστές». Τα υπόλοιπα κτίρια ήταν κατασκευασμένα από ακανόνιστες πέτρες στους εξωτερικούς τους τείχους και τούβλα λάσπης ενισχυμένα με άχυρα, ξύλα και γύψο στους ελαφρύτερους εσωτερικούς τείχους των ρόφων. Η θεμελίωση κατά κανόνα ήταν ρηχή και πολλές φορές υπήρχε τεχνητή επίχωση. Σε δύο περιπτώσεις, κάτω από την ξεστή τρία και κάτω από τα θεμέλια του μεσοκυκλαδικού κτηρίου, πάνω στα ερείπια του οποίου κτίστηκε η δυτική οικία, βρέθηκε στρώση από χαλαρά θραύσματα πορόδους λάβας, διατομής 3-4-6 εκατοστών, η οποία έπαιζε το ρόλο σεισμικής μόνωσης. Τα δάπεδα των ισογείων δωματίων κατασκευάζονταν από πατημένο χώμα ή σχιστολιθικές πλάκες και σε μία περίπτωση αποσπασμένα όστρεα, πορφύρας και μαύρα βότσαλα, ενώ εκείνα των ορόφων κατασκευάζονταν από ξύλα και καλάμια, πάνω στα οποία υπήρχε πατημένο χώμα στο οποίο συχνά τοποθετούσαν σχιστολιθικές πλάκες ή βότσαλα. Με ξύλα και καλάμια κατασκευαζόταν και η στέγη, πάνω στην οποία τοποθετούσαν επίσης πατημένο χώμα, το οποίο δρούσε ως μονωτικό και εξασφάλιζε δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Τα δωμάτια του ισογείου χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες, εργαστήρια ή μήλη, ενώ οι πάνω ορόφοι ήταν χωροί διαμονής των κατοίκων. Στα πιο πλούσια σπίτια, συχνά οι τείχοι των πάνω ορόφων ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες. Οι δρόμοι της πόλης ήταν λιθόστρωτοι. Η αποχέτευση των κτηρίων γινόταν με πύληνους σωλήνες που βρίσκονταν μέσα στους τείχους των κτηρίων και κατέληγαν σε κτιστούς υπονόμους κάτω από τους λιθόστρωτους δρόμους. Το μεγάλο πλήθος από τοιχογραφίες που βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή στο ακροτήρι, την θρησκεία και την φύση του νησιού. Έχουν φιλοτεχνηθεί κατά βάση με την τεχνική της νοπογραφίας, δηλαδή η απόδοση του έργου γινόταν πάνω στο νοπό ακόμη ασβεστοκονίαμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα χρώματά τους να παραμένουν ανεξίτηλα. Συχνά όμως το κονίαμα στέγνωνε πριν την ολοκλήρωση της εργασίας του καλλιτέχνη, ο οποίος συνέχιζε την εργασία του πάνω σε στεγνό πλέον τοίχο. Σε αυτά τα σημεία η προστασία της τοιχογραφίας γίνεται σήμερα με χημικά μέσα. Λεπτομέρειες προσθέτονταν αργότερα. Υπήρχαν δύο τύποι χρωμάτων. Τα ορυκτά, όπως ήταν το σκουροκόκκινο, το οποίο ήταν υλικό με μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο, και τα τεχνητά, όπως το γαλάζιο, το οποίο ήταν πυρίτιο με οξύδια χαλκού και ασβεστίου. Μεγάλη έκπληξη προκαλεί στους επιστήμονες το γεγονός ότι με την φασματοσκοπική μέθοδο ανακαλύφθηκε ότι το ιώδες χρώμα σε λεπτομέρειες της τοιχογραφικής σύνθεσης με τις κρόκοσιλέκτριες προέρχεται από την κατεργασία του οστρέου της πορφύρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι το επίπεδο τεχνογνωσίας και πολιτισμού του νησιού ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Τα θέματα των τοιχογραφιών ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπα και τα περισσότερα εμπνέονταν από τον φυτικό και ζωικό κόσμο, ενώ δεν έλειπαν και οι αφηγηματικές σκηνές με ανθρώπους, μυθολογικά όντα και θεότητες. Σημαντικές ήταν οι λεγόμενες μικρογραφικές τοιχογραφίες, οι οποίες ήταν μεγάλου μήκους ζωγραφικές παραστάσεις, ζωφόροι, με μορφές μικρού μεγέθους,
οι οποίες ήταν τοποθετημένες ψηλά στον τοίχο. Σχεδόν σε όλα τα ανασκαμμένα κτίρια διαπιστώθηκε η ύπαρξη τοιχογραφιών παλαιότερων από εκείνες που κοσμούσαν τους τοίχους τους όταν έγινε η καταστροφική ηφαιστειακή έκρηξη. Αυτό δείχνει ότι οι τοιχογραφίες ήταν ένας καθιερωμένος τρόπος διακόσμησης των εσωτερικών χώρων, πιθανότατα από τις αρχές του 17ου αιώνα π.Χ. Το στρώμα τέφρας και ελαφρόπετρας που κάλυψε τον οικισμό μετά την ηφαιστειακή έκρηξη δημιούργησε στο ακροτήρι το ιδανικό περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου που απαιτείται για τη διατήρηση φθαρτών υλικών. Έτσι το ακροτήρι είναι ένας από τους ελάχιστους χώρους στην Ελλάδα που διασώζει μαρτυρίες για προϊστορικές τέχνες όπως η επιπλοποιία, η ξυλογλυπτική, η καλαθοπλεκτική και η κατασκευή μουσικών οργάνων. Τέχνες ουσιαστικά άγνωστες, κατά τα άλλα στη σύγχρονη έρευνα του προϊστορικού Αιγαίου ή γνωστές μόνο έμεσα από απεικονίσεις στην τέχνη και αναφορές από μυκηναϊκά αρχεία της γραμμικής β' γραφής. Στη διατήρηση αντικειμένων από φθαρτά υλικά στο ακροτήρι συνέβαλε σε ορισμένες περιπτώσεις και η μερική απανθράκωσή τους. Στις περιπτώσεις που τα υλικά είχαν αποσυνδεθεί τελικά, έμειναν συχνά στη θέση τους, μέσα στο ηφαιστειακό υλικό, κοιλότητες ή αποτυπώματα αντίστοιχου σχήματος. Γεμίζοντας τέτοιες κοιλότητες με γύψο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, ανακτώνται πιστά εκμαγεία των αντικειμένων που αποσυνδέθηκαν. Σημαντικότερες μαρτυρίες για την κατασκευή φθαρτών τεχνουργημάτων στο ακροτήρι είναι τα εκμαγεία κρεβατιών από το συγκρότημα Δέλτα και το άνδερο των κλινών. Το εκμαγείο ενός τραπεζιού με γλυπτά πόδια από το συγκρότημα Δέλτα. Ζεύγος ξύλινων κρουστών κροτάλων από την ξεστή 4 με ανάγλυφη παράσταση πουλιών και κρόκων. Και μεγάλος αριθμός αποτυπωμάτων και απανθρακωμένων τεμαχίων πλεκτών καλαθιών από το συγκρότημα Δέλτα, τον μηλώνα του τομέα Α, τη δυτική οικία και άλλα σημεία του οικισμού. Λόγω της αποσύνθεσης των οργανικών υλικών, κυρίως του ξύλου που είχαν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των κτίριων, η απομάκρυνση των ηφαιστειακών αποθέσεων έθετε τα κτίρια σε κίνδυνο κατάρρευσης. Έχριζαν επομένως στήριξη στα προϊστορικά κτίρια. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του Σπυρίδωνος Μαρινάτου επιλέχθηκε η μέθοδος της έγχυσης οπλισμένου σκυροδέματος στα κενά που είχαν δημιουργηθεί στους τοίχους των αποκαλυμμένων κτιρίων. Σε πολλές περιπτώσεις ξύλινων πλαισίων, θυρών και παραθύρων το σκυρόδεμα βάφτηκε σε χρώμα καφέ, παρόμοιο με του ξύλου, ενώ ζωγραφίστηκαν σε αυτό ρόζι ώστε να δίδεται στον επισκέπτη όσο το δυνατόν πλησιέστερη εικόνα σε αυτήν που είχε το κτίριο πριν από την ηφαιστειακή έκρηξη. Σε λιγότερες περιπτώσεις κατασκευάστηκαν εξωτερικές αντιρρίδες στήριξης των τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επάνω στα αποκαλυπτόμενα μνημεία δεν γίνονται επεμβάσεις παρά μόνο όσες απαιτούνται για την στερέωσή τους και για την διάσωση των ποικίλων μαρτυριών της καταστροφής συμπεριλαμβανομένης. Σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής θεωρούνται από την κύρια νότια είσοδο του στεγασμένου αρχαιολογικού χώρου το πρώτο κτηριακό συγκρότημα στην δυτική πλευρά. Είναι η ξεστή 3. Η ξεστή 3 ήταν ένα μεγάλο διόροφο κτίριο με 14 δωμάτια σε κάθε όροφο, κάποια από τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πολύθυρα. Στο συγκρότημα αυτό βρέθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τοιχογραφίες, με πιο σημαντική την τοιχογραφική σύνθεση με τις κρόκοσυλλέκτριες. Στο βόρειο τοίχο του ιδίου δωματίου υπήρχε η τοιχογραφία της Πότνιας Θυρών, η οποία αποτελεί κοινή θεματική ενότητα με τις κρόκοσυλλέκτριες. Σε ένα από τα δωμάτια του ισογείου υπάρχει δεξαμενή καθαρμών, άδυτο, ένας χώρος με βυθισμένο μικρό τμήμα του δαπέδου του και κλίμακα που οδηγεί σε αυτό, που θεωρείται ιερός.
Αυτό, σε συνδυασμό με την θεματολογία των τοιχογραφιών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην ξεστή Τρία πραγματοποιούνταν διάφορες τελετές και είναι το μόνο μέχρι τώρα κτίριο του οικισμού στο οποίο είναι αρκετά πιθανή η λατρευτική ή θρησκευτική χρήση. Στο βόρειο τοίχο του δωματίου με την δεξαμενή καθαρμών βρισκόταν η τοιχογραφία των λατρευτριών. Στον προθάλαμο 5 βρέθηκε η τοιχογραφία του κυνηγού. Στο δωμάτιο 3β του ισογείου βρέθηκε η τοιχογραφία με τα γυμνά αγόρια. Στο δωμάτιο 9 του πρώτου ορόφου υπήρχε η τοιχογραφία των λιγαριών, ενώ στο δωμάτιο 3β του ορόφου βρέθηκαν οι γυναίκες με τις ανθοδέσμες. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ο οποίος σήμερα δεν σώζεται, υπήρχε τοιχογραφία των πολύχρωμων σπυρών, μία τοιχογραφία πολύ μεγάλων διαστάσεων. Ομάδα μελετητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ασχολήθηκαν με τις μεγάλες αυτές σπύρες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι καλλιτέχνες της Θήρας γνώριζαν τη λεγόμενη σπύρα του Αρχιμίδη πάνω από 1000 χρόνια πριν από αυτόν. Στο δωμάτιο 9 επίσης του δευτέρου ορόφου υπήρχε η τοιχογραφία με τους ρόδακες. Ακριβώς στα νότια της ξεστής Τρία έχει αποκαλυφθεί μικρό μέρος κτηρίου το οποίο σώζει κτιστό θρανίο στον προθάλαμο του, οπότε το κτίριο ονομάστηκε Οικία Θρανίων. Μεταξύ της Οικίας Θρανίων και του δυτικού άκρου της ξεστής Τρία, στις 12 Δεκεμβρίου του 1999, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανασκαφής για την στήριξη των πεσών θεμελίωσης του νέου στεγάστρου, ανακαλύφθηκε μέσα σε πύληνη λάρνακα, μικρό κυβότιο, το μοναδικό χρυσό ειδόλιο, αγαλματίδιο εγάγρου, από τα ελάχιστα πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο χώρο των ανασκαφών, το οποίο σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στα Φυρά. Το ειδόλιο ήταν μέσα σε ξύλινη θήκη, της οποίας μόνο το αποτύπωμα είχε διατηρηθεί, ενώ η πύληνη λάρνακα ήταν δίπλα σε σωρό μεγάλου αριθμού από ζεύγη κεράτων κατά βάση εγωπροβάτων. Ο ακάλυπτος χώρος ανατολικά της Ξεστής Τρία έχει ονομαστεί Πλατεία Ξεστής Τρία. Από την Πλατεία Ξεστής Τρία ξεκινάει το μεγαλύτερο κομμάτι δρόμου που έχει ως τώρα ανασκαφεί, η οδός Τελχινών, ο οποίος φαίνεται ότι οδηγούσε στο λιμάνι της πόλης. Στο ξεκίνημα της οδού Τελχινών, στη δυτική πλευρά, βρίσκεται το κτίριο Γάμα, το οποίο μόνο μερικά δευτερεύοντα δωμάτια έχουν ανασκαφεί. Το κτίριο αυτό είχε τουλάχιστον 2 ορόφους. Στα δωμάτια Γ1 και Γ2 είχαν εγκατασταθεί οι λιθοξόοι, οι οποίοι επιδιόρθωναν τον τομέα αυτό από τις ζημιές που είχε υποστεί κατά τον σεισμό που έγινε πριν από την μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου. Στην άλλη πλευρά, ανατολική, τη οδού Τελχινών, σχεδόν απέναντι από το κτίριο Γ, βρίσκεται το κτίριο Β, το οποίο επίσης είχε τουλάχιστον 2 ορόφους. Είναι πολύ πιθανόν να είναι στην πραγματικότητα 2 ξεχωριστά κτίρια, προσκολλημένα το ένα στο άλλο. Έχει υποστεί πολλές ζημίες από τον χήμαρο που περνούσε από την ανατολική του πλευρά. Στο εσωτερικό του βρέθηκε ένας αριθμός από σημαντικές τοιχογραφίες, από τις οποίες οι πιο χαρακτηριστικές είναι η πυγμάχη, στο δωμάτιο Β1, νότιος τοίχος, οι αντιλόπες και οι κυονοπίθηκοι. Στο δωμάτιο Β6 βρέθηκαν και τα σπαράγματα της τοιχογραφίας με τα τετράποδα μοσχαράκια. Στην βορειοανατολική πλευρά της πλατείας Μιλόνος βρίσκεται το συγκρότημα Δέλτα, το οποίο αποτελείται από 4 κτίρια που χωρίζονται από τις μεσοτυχίες. Στο νότιο, δυτικό και στο βόρειο τοίχο του δωματίου Δ2, ενός μικρού ή μη υπόγειου δωματίου, βρέθηκε η περίφημη τοιχογραφία της Άνοιξης. Ο 4ος τοίχος του δωματίου είχε πόρτα και διπλό παράθυρο. Πιθανότατα ο χώρος αυτός ήταν χώρος ιερός, κάτι στο οποίο συνηγορεί και το γεγονός ότι έξω από αυτό προς την Ανατολή βρέθηκαν σκεύη ιερά σημασίας.
Στο δωμάτιο Δέλτα 2 βρέθηκε και εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός από πύληνα αγγεία στις γωνίες και κατά μήκος των τοίχων του. Μπροστά από τον νότιο τοίχο του δωματίου βρισκόταν ένα κρεβάτι. Σήμερα υπάρχει το εκμαγείο του, κάτω από το οποίο είχαν επίσης τοποθετηθεί αγγεία, πιθανότατα για να προστατευθούν από τους σεισμούς. Στο δωμάτιο Δέλτα 15 βρέθηκε μυλόλιθος για την παραγωγή αλευρίου, ενώ το δωμάτιο Δέλτα 16 ήταν πιθανότατα εργαστήριο κεραμικής, καθώς βρέθηκε εκεί μεγάλος αριθμός κεραμικών. Στο δωμάτιο Δέλτα 18α βρέθηκαν σπαράγματα από δύο, ίσως και τρεις επιγραφές γραμμικής γραφής Α, οι οποίες αναφέρουν ποσότητες υλικών που πιθανότατα σχετίζονταν με εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων του οικισμού. Ενώ στο Δέλτα 18β βρέθηκε μεγάλος αριθμός πύληνων σφραγισμάτων από πυλό, πιθανότατα κρητικής προέλευσης. Αμέσως βορειοδυτικά της πλατείας Μιλόνος βρίσκεται ένας ακάλυπτος χώρος, στον οποίο ανακαλύφθηκαν τα αρνητικά τριών μικρών κρεβατιών, από τα οποία προέκυψαν τα γύψινα εκμαγεία τους. Στα βόρεια της πλατείας Μιλόνος βρίσκεται η οικία της Άγκυρας. Ονομάστηκε έτσι επειδή σε αυτή βρέθηκε μελανός λίθος με οπή, βάρους 65 κιλών, που προφανώς είχε την χρήση Άγκυρας. Ο τύπος αυτός θεωρείται ότι είναι μεσοκυκλαδικής περίοδου. Στην δυτική πλευρά του συγκροτήματος Δέλτα βρίσκεται η πλατεία Τριγώνου ή Τριγωνική πλατεία, η οποία ονομάζεται έτσι λόγω του σχήματός της. Στα δυτικά της πλατείας Τριγώνου βρίσκεται η δυτική οικία. Η οικία αυτή είχε περίμετρο 49,65 μέτρα. Η ταράτσα της ήταν καλυμμένη με πατημένο χώμα, το οποίο εξασφάλιζε την μόνωσή της. Στο ισόγειό της υπήρχαν αποθήκες τροφίμων, εργαστήρια, μαγειρίο και χώρος μιλωνά. Στον πρώτο όροφο υπήρχε δωμάτιο με αργαλιούς, μια αποθήκη σκευών και τροφίμων, ένα αποχωρητήριο και δύο δωμάτια με τοιχογραφίες. Στο ένα από τα δύο, στο δωμάτιο 5, βρέθηκαν οι δύο τοιχογραφίες των ψαράδων. Η τοιχογραφία της νεαρής Ιέριας, η τοιχογραφία με το ποτάμι και η διάσημη μικρογραφική «Ζωφόρος του Στόλου», που βρίσκεται και στους τέσσερις τοίχους του. Το δωμάτιο 4 ήταν διακοσμημένο με τα Ικρία, την τοιχογραφία των 8 θαλαμίσκων πλοίων. Το δωμάτιο αυτό, με λεπτή μεσοτυχία, χωριζόταν σε δύο δωμάτια. Το δωμάτιο 4α ήταν λουτρό. Στη δυτική οικία θεωρείται ότι έμενε ο αρχηγός του στόλου. Μια μικρή σκάλα που βρέθηκε στο κτίριο υποδηλώνει ότι μπορεί να υπήρχε και τρίτος όροφος ή κάποια σοφίτα. Βόρεια του συγκροτήματος Δέλτα υπάρχει περιοχή η οποία είχε διαμορφωθεί σε πλατεία κατά την υστεροκυκλαδική περίοδο και σήμερα έχει ονομαστεί πλατεία Καινοταφείου. Εκεί έχει βρεθεί τραπεζοειδής κατασκευή που θυμίζει πρωτοκυκλαδικό τάφο και στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν 17 μαρμάρινα πρωτοκυκλαδικά εδόλια και θράβσματα μαρμάρινων κρατηρίσκων, χωρίς όμως παρουσία ανθρώπινων οστών. Το έβριμα αυτό ερμηνεύεται ως ανακομιδή ενός κυκλαδικού νεκροταφείου για τις ανάγκες επέκτασης της πόλης. Στην ίδια περιοχή, στα βορειοανατολικά του συγκροτήματος Δέλτα, σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό που βρισκόταν το καινοτάφιο, βρέθηκε τμήμα δαπέδου με έντονα ίχνη φωτιάς και μεγάλο αριθμό από οστά ζώων και κεράτων και κεραμικής, το οποίο έχει ονομαστεί πυρά της θυσίας και ανάγεται στην πρωτοκυκλαδική περίοδο. Στα βορειοδυτικά του χώρου των ανασκαφών βρίσκεται η οικία των γυναικών, η οποία οφείλει το όνομά της στις τοιχογραφίες των γυναικών που καλύπτουν τον νότιο τοίχο και το βόρειο τοίχο γυμνώστηθη γυναικεία φιγούρα. Στο δυτικό τμήμα του ιδίου δωματίου βρέθηκε η τοιχογραφία με τους πάπυρους. Η οικία αποτελεί μεγάλο διόροφο οικοδόμημα, στο κέντρο του οποίου υπήρχε φωταγωγός. Στο βόρειο άκρο των ανασκαφών βρίσκεται το κτηριακό συγκρότημα του τομέα Α, η αποθήκη των πίθων.
στα τρία μεγαλύτερα δωμάτια του οποίου βρέθηκε μεγάλος αριθμός από πίθους που περιείχαν όσπρια, αλεύρι και κριθάρι. Στον Μιλώνα, που βρίσκεται δίπλα, βρέθηκε εγκατάσταση μήλου και καλάθι που περιείχε ψάρια και αχινούς. Στην ευρύτερη περιοχή του τομέα Α βρέθηκαν τα σπαράγματα του Αφρικανού, των Σεβιζόζων πυθίκων και του Γαλάζιου πτηνού, τα οποία ο Σπυρίδων Μαρινάτος είχε θεωρήσει αρχικά ότι ανήκουν στην ίδια τοιχογραφία. Στα ανατολικά του συγκροτήματος Δέλτα βρίσκεται η Ξεστή 2. Η βόρεια πρόσωψη του κτηρίου διατηρείται μέχρι και το τρίτο πάτωμα. Το μεγαλύτερο από τα κτίρια που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα είναι η Ξεστή 4, του οποίου όλες οι όψεις είναι επενδυμένες με λαξευτούς ορθογώνιους όγκους τόφου, στρώμα δηλαδή πορόδους πετρώματος, κυρίως ηφαιστειογενούς. Βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του χώρου των ανασκαφών και αποτελούσε πιθανότατα δημόσιο κτίριο. Δεν έχει ανασκαφεί όμως πλήρως. Στο δωμάτιο 2 της Ξεστής 4, κατά τη διάρκεια ανασκαφών για την υποστήρωση του νέου στεγάστρου, βρέθηκε θράβασμα ζωφόρου με παράσταση οδοντόφρακτων κρανών, μυκηναϊκός τύπος, σε φυσικό μέγεθος, με λεπτομερή απεικόνηση και με όλα τα στοιχεία ενός κράνους, λουφείο, παραγναθίδα, προμετωπίδα και επάορτο. Η ανακάλυψη αυτή δημιουργεί προβληματισμούς για την σχέση του προϊστορικού οικισμού με την υπηρωτική Ελλάδα. Στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου έχει βρεθεί η τοιχογραφία των δωροφόρων, η οποία είναι η μεγαλύτερη τοιχογραφική σύνθεση που έχει ανακαλυφθεί μέχρι τώρα στον οικισμό. Ο δρόμος που περνάει στα νότια της Ξεστής 4 έχει ονομαστεί οδός Κουριτών, Κριτών δηλαδή. Από τα ευρήματα των ανασκαφών προκύπτει ότι η κοινωνία του ακροτηρίου δεν διοικούνταν από έναν μονάρχη, αλλά από μια ελίτ, η οποία δραστηριοποιούνταν σε δύο κυρίως τομείς, το θαλάσσιο εμπόριο και τη βιοτεχνία, αφού η γεωργία στην γύρω περιοχή δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του μεγάλου πληθυσμού. Τα πλοία των τοιχογραφιών φαίνονται ικανά για μακρινά ταξίδια, ενώ το λιμάνι του ακροτηρίου πρέπει να ήταν ένα από τα σημαντικότερα της εποχής του. Απόδειξη των εμπορικών σχέσεων των κατοίκων με άλλες περιοχές της Μεσογείου είναι η έβρεση στο δωμάτιο Δέλτα 9 δοχείου από την Χανάν και των σφραγισμάτων από την Κρήτη στο δωμάτιο Δέλτα 18β. Στα σπαράγματα των επιγραφών που βρέθηκαν στο δωμάτιο Δέλτα 18α αναφέρονται εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες υφασμάτων, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο οικισμός ήταν τόπος συγκέντρωσης και επεξεργασίας του μαλλιού που παραγόταν από τα γειτονικά νησιά, πιθανώς από την Ίω, την Σίκινο, την Φολέγανδρο και την Ανάφη. Παράλληλα στο ακροτήρι έχουν βρεθεί ίνες μαλλιού, οι οποίες με βάση εργαστηριακές αναλύσεις είναι οι παλαιότερες διατηρημένες αποδείξεις χρήσης του μαλλιού στη Μεσόγειο, εκτός από την περίπτωση της Αιγύπτου, όπου επίσης υπάρχουν αντίστοιχα ευρήματα. Οι κάτοικοι του οικισμού είχαν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό την πυροτεχνολογία και η χρήση της φωτιάς εντοπίζεται τόσο στα σπίτια όσο και στις οικονομικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. Από τις αρχές της τρίτης χιλιετίας εντοπίζεται η ύπαρξη μόνιμων και φορητών εστιών μαγειρικής και κινητών ή σταθερών φούρνων, λείψανα στάχτης και κάρβουνα, ταψιά, ψιστιέρες και υποδοχές για σουβλάκια, μαγκάλια και επίπεδες πλάκες για το ψήσιμο πίτας. Ευρήματα αποδεικνύουν επίσης την καλλιεργία σταφυλιών και την παραγωγή κρασιού. Το στέγαστρο της προϊστορικής πόλης του ακροτηρίου κρίθηκε αναγκαίο από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο προκειμένου να προστατευθούν τα οικοδομήματα που έρχονταν στο φως. Η ιδέα αυτή είχε έντονα επικριθεί την εποχή εκείνη. Η προσωπικότητα όμως του Μαρινάτου επέβαλε τη λύση αυτή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το 1968.
Παραπλεύρως του στεγάστρου οικοδομήθηκαν εργαστήρια, αποθήκες και ξενώνες απαραίτητα για την εξέλιξη της ανασκαφικής δραστηριότητας. Το παλαιό στέγαστρο στα 30 περίπου χρόνια ζωής του αποδείχθηκε σωτήριο για τα μνημεία. Όμως ο μεταλλικός σκελετός του, λόγω της γυτνίασής του με τη θάλασσα και λόγω των οξυδίων που περιέχονται στα ηφαιστιακά υλικά των επιχώσεων, είχε έντονα διαβρωθεί. Ενώ η επικάλυψη του στεγάστρου με φύλλα αμιαντοτσιμέντου ήταν ανθυγιεινή και αντίθετη με την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η αντικατάσταση του παλαιού στεγάστρου με νέο, το οποίο να καλύπτει τόσο τις λειτουργικές ανάγκες της ανασκαφής και ταυτοχρόνως να μπορεί να αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο. Η κατασκευή του στεγάστρου οδήγησε σε ανασκαφές σε μεγάλο βάθος προκειμένου να στηριχθούν τα υποστηλώματά του και έβγαλε στην επιφάνεια σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις για την ιστορία της πόλης, καθώς και πολλά ευρήματα όπως το χρυσό ειδόλιο Εγάγρου και το ζεύγος πύληνων κρατευτών. Δυστυχώς στις 23 Σεπτεμβρίου του 2005 έγινε κατάρρευση ενός μικρού τμήματος του υποανέγερσης στεγάστρου με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ουαλού τουρίστα, ενώ ο χώρος έκλεισε για το κοινό. Νέα μελέτη πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία άλλαξε ο μεταλλικός φορέας της κατασκευής. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν το 2010 και ολοκληρώθηκαν στις 31 Ιουλίου του 2011. Τελικά ο χώρος άνοιξε για το κοινό στις 11 Απριλίου του 2012.